Το σημερινό θέμα γυρίζεται σήμερα. 17 του Αυγούστου 2024. Αλλά γυρίζεται πρωτού κυκλοφορήσει το βίντεο. Ξέρεις ποιο βίντεο? Το βίντεο για τις 17 του Αυγούστου 1996. Οπότε έχετε υπόψη σας ότι δεν γνωρίζουμε το backlash που μπορεί να έχει εκείνο το βίντεο. Ναι. Άρα, επειδή αυτό εννοείται θα δημοσιευθεί σε κατοπινό στάδιο, γιατί τώρα είμαστε σε τέλειες διακοπές. Τέλεια. Τέλειες διακοπές, δηλαδή δεν κάνουμε δουλειές, δεν κάνουμε βίντεο. Τώρα οδηγούμε για να πάμε στο σούπερ μάρκετ, που είναι μεγάλη μας έξοδος. Και γι' αυτό είπαμε να κάνουμε και ένα βίντεο, γιατί είχαμε κάποια σκεπτικά χθες το βράδυ και σκέψεις. Αλλά, είδες πριν το βάλω πας στη ζώνη. Αλλά δεν έχουμε δει ακόμη τα σχόλια κάτω από το βίντεο της 17ης Αυγούστου. Λοιπόν, τι μου λέει χθες το βράδυ? Για τους τρελούς του χωριού. Μου γυρίζει ο Πάνος σε κάποια εκφράση και μου λέει: το καταλαβαίνεις ότι εμείς είμαστε οι τρελοί του χωριού για τις οικογένειες μας? Πώς είναι να είσαι ο τρελός του χωριού? Για πες. Εξαρτάται πώς το λαμβάνεις εσύ. Εσύ πώς το εννοούσες ότι είμαστε εν τέλει του χωριού? Ότι είμαστε, είμαστε εν τέλει του χωριού. Αλλά πώς το τι ήθελες να το πεις, παιδί μου, πώς να το... Εσύ όταν έχεις κάνει κάτι που είναι παραπάνω ή... Τι είναι διαφορετικό, τέλος πάντων. Αν έχεις παρακάνει παραπάνω γάμους από τους... Παραπάνω, άμα έχεις κάνει, ξέρω εγώ, γάμους, διαζύγια, no contact, άμα είσαι... Αντιδράς παραπάνω. Εάν είσαι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας σου, το scapegoat, τότε είσαι. Άμα σε πειράζουν εκείνα τα subtle, τοξικά και τους στέλνεις από εκεί που ήρθαν και λένε «Μα τι έκανα πάλι και τι είναι τρελός, τι είναι αυτά που κάνει, πώς φέρεται έτσι, μα εγώ σ' αγαπάω, εγώ το καλό σου θέλω, εγώ δεν ανακατεύομαι στη ζωή σου». Τα κάνεις αυτά στη μανούλα, στη μανούλα, στην αδερφούλα, στο παιδί σου, πώς τολμάς, το ενήλικο ναι. Το ενήλικο παιδί είναι πώς τολμάς. Τολμάς. Να βάλει σάλτ στην κακοποίηση. Στο τέλος είσαι ο τρελός του χωριού. Γιατί αυτοί έχουν και μεγάλο δίκτυο μεταξύ τους. Εμείς δεν ασχολιόμαστε με τα τσογλάνια. Τα τσογλάνια μαζεύονται όλοι μαζί, κάνουν τα δίκτυά τους, τις εκπομπές τους, τις συνεννοήσεις τους. Και σε βγάζουν τον τρελό του χωριού. Έτσι, μα έτσι ξεκίνησε η σκέψη. Και τι κάνουμε με τους τρελούς του χωριού. Περισσότερο χιουμοριστικό να είναι αυτό. Γιατί ξέρουμε τι κάνουμε με τους τρελούς του χωριού. Τους γράφουμε στα παυτά μας. Όχι τους τρελούς, αυτούς που κατηγορούν εσένα για τρελό. Λάθος. Όχι, ναι, τους ρε παιδί μου, τους gaslighters. Ναι. Γιατί ακριβώς αυτό είναι η έννοια του gaslighting. Το gaslighting σημαίνει βγάζω κάποιον τρελό και προσπαθώ να τον κάνω να πιστέψει κιόλας ότι είναι τρελός. Τα έκανες κατά με τη ζωή σου και πώς τα έκανε, εγώ σ' αγαπάω, εγώ για το καλό σου στα λέω. Τα έχεις κάνει όλα πουτάνα με τη ζωή σου. Θυμάμαι έναν από το δικό μου ναρκισιστικό σύστημα οικογένειας. Θα σου πω στη συνέχεια αν υπάρχουν ναρκισιστικές οικογένειες και πρέπει να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Μα δεν είναι αγίες. Όχι, ναρκισιστικές. Όχι. Μα δεν είναι αγίες. Ναρκισιστικές σου λέω είναι κάποιες οικογένειες. Ναρκισιστικές. Και η μεγάλη πλάκα είναι όταν δημιουργήσουν μια νέα οικογένεια, δύο μαύρα πρόβατα, δύο τρελοί του χωριού και δεν τους κάνουν τη χάρη να φέρουν τις δύο ναρκισιστικές οικογένειες σε επαφή. Α, ναι, είναι και αυτό, ρε, πώς το έχουν... Ο μεγάλο παράπονο. Σου παίρνουν τα παιχνίδια τους. Μεγάλο παράπονο, ότι οι ναρκισάρες από την μία πλευρά δεν γνωρίστηκαν με τις ναρκισάρες από την άλλη, να κάνουν πάρτι. Λοιπόν, το 2011, όταν είχα πάθει εκείνη τη μεγάλη νύλα με τις εκλογές, την οικονομική καταστροφή κτλ. Έναν άτομο από το δικό μου ναρκισιστικό οικογενειακό σύστημα προφήτευσε ότι δεν πρόκειται να ανακάμψω ποτέ ούτε επαγγελματικά, ούτε ψυχικά, ούτε οικονομικά και ότι πρέπει να σταματήσω να νομίζω ότι μπορώ να έχω ζωή. Να σταματήσει να ζεις, παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, στην ουσία, ναι. αφού στο είπαν αυτό, ναι. Τι τα θες και εσύ καλύτερα. Εγνωμάτευσε και είπε και σε άλλα μέλη του ναρκισιστικού συστήματος ότι πρέπει να κηρύξω πτώχευση, να μην δικαιώμαι να έχω καμία περιουσία στο όνομά μου. Αυτό είναι και ότι λίγο δεν πρόκειται ποτέ να ανακάμψω οικονομικά και ότι δεν πρόκειται ποτέ να με πάρει ο κόσμος στα σοβαρά ως ψυχολόγο, δεν πρόκειται ποτέ να βγάζω χρήματα ως ψυχολόγος, δεν πρόκειται ποτέ να έχω θεραπευόμενος, δεν πρόκειται ποτέ να ανακάμψω από αυτό. Έτσι και ήταν σίγουρο εκείνο το πρόσωπο. Και το έλεγε με στόφο και έπεισε και άλλα πρόσωπα.
τα οποία έδρασαν αναλόγως. Είναι. Έτσι. Ναι. Αλλά ήταν βέβαιο, ρε παιδί μου, λέει, σου αποκλείεται. Μη σου πω υπήρχε και μια θριαμβική χαρά. Τι ωραία, τι καλά, τελείωσε αυτή, δεν πρόκειται να ξανά. Να κάνει resurface. Έχει πάει τόσο πολύ στον πάτο που δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναναδυθεί και να ανοιχοληθούμε. Ναι, μα αυτό έχει και, έχω και την ψυχολογική ανάγκη εκπλήρωσης του gaslighting. Μα σου λέει τώρα, τώρα είναι η ώρα, ας πούμε, να βγουν αληθινά αυτά που λέμε ότι είναι η τρελή του χωριού. Τώρα θα φανεί αυτό. Επίσης το παράπονο είναι γιατί εγώ μια ζωή να παίζω by the book. Και το by the book μπορεί να σημαίνει να παίζω by my fears, δηλαδή να ακολουθώ τις φοβίες μου, να μην ρισκάρω, να μην τολμώ να ζήσω αυθεντικά. Και γιατί αυτός ο οποίος έκανε τόσες βλακίες, επαντρεύτηκε και χώρισε, ξαναπαντρεύτηκε και ξαναχώρισε, έκαμε λάθη, έπεσε κάτω, κατακάηκε, αναγεννήθηκε από τις τάχτες του. Γιατί αυτός να είναι καλά και να έχει στον ήλιο μοίρα. Γιατί αυτός ζει, παιδί μου. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Την παραβολή του ασώτου. Την επιστροφή του ασώτου. Ναι, ναι, ναι. Α, καλά. Αυτή η παραβολή εξηγεί μοίρια πράγματα μέσα από την καθημερινότητα. Ο μεγάλος αδερφός ήταν έξαλλος, έξαλλος. Γιατί έχει σφάξει τον μόσχο τον συντευτό για αυτόν τον άχρηστο. Είναι η παραβολή του ασώτου, που έτσι ονομάζεται. Ναι, έχει πολλές ερμηνείες παραβολή. Η μία είναι ότι ζήλευε γιατί τον ξαναδέχτηκε ο πατέρας πίσω. Η άλλη είναι γιατί ζήλευε γιατί ο ίδιος δεν μπορέσε να κάνει αυτά που έκανε ο άσωτος. Μάνα μου, μία φορά εμένα έστειλε μου ένα γράμμα, ένα email, έναν άτομο το οποίο είπα σου, ήταν σίγουρο ότι καταστράφηκα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναδυθώ ξανά. Και μου έγραψε. Εσύ που έχεις κάνει αυτόν και αυτόν και αυτόν. Και σε τα πράγματα μου κατηγορούσαν ότι έκανα ήταν και πρώτο το οποίο δεν τα είχα κάνει. Και απαντώ πίσω, καλές ιδέες, ούτε ιδέα. Όχι, φανταζόταν ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, ότι εγώ έκανα ζωάρα. Εγώ δεν έκανα ζωάρα, αλλά ο άλλος λέει σου τούτη αφού χώρισε. Και τόσο καιρό σύγκολ σημαίνει κάμνη ζωάρα, ρε κουμπάρε, κάμνη πουλα. Ναι, εντάξει. Λέω λοιπόν, που θα σε δυσαρεστήσω που δεν κάνω ούτε ναρκωτικά, δεν κάνω παρτούζες, δεν κάνω όρια, δεν κάνω ασχημίες. Μήπως ήθελες να κάνεις εσύ και υποθέτεις ότι κάνω εγώ. Ναι, αυτό είναι και αστιάκι, ανεκδοτάκι που λένε τι κοινά έχει ο παντρεμένος με το σύγκλι, με το χωρισμένο. Και λέει και οι δύο πιστεύουν ότι ο άλλος μαμάει πιο πολύ. Αλλά δεν θες. Όπως και να έχει όμως, δηλαδή, είσαι και μερικά που τα κούτσισαν. Μερικά τα ήξερε γιατί τα. Εγώ δεν κρυβόμουν ποτέ, ούτε πίσω από το δάχτυλό μου, ούτε πίσω από το χέρι μου. Ποτέ δεν κρυβόμουν. Πάντα. Η ζωή μου ήταν ανοιχτό βιβλίο, όπως είναι και τώρα. Αυτό είναι μεγάλο τρίγκερ για την αγία ελληνική οικογένεια, ρε. Σκάνε! Έχουν στο σπίτι τους ένα truth teller. Κάποιο που λέει την αλήθεια. Ένα polygraph. Ναι, truth teller. Υπάρχει ένας truth teller, ένας από την οικογένεια, ο οποίος λέει την αλήθεια. Ναι, ναι. Ο οποίος είναι και το μαύρο πρόβατο και ο οποίος μετά βαφτίζεται και ονοματίζεται ο τρελός του χωριού. Έτσι. Ο τρελός του χωριού. Μα και στο λαϊκό μύθο του τρελού του χωριού, τι πείραζε ο τρελός του χωριού τον άλλο κόσμο, το ότι μίλαγε πολύ. Υπάρχει μύθος για τον τρελό του χωριού. Πέμω το. Υπάρχουν μύθοι, υπάρχουν τραγούδια, υπάρχουν. Εγώ ξέρω το όνομα ο τρελός του χωριού, αλλά δεν ξέρω. Σαν λαϊκός μύθος. Τι λέμε, όταν λέμε ο τρελός του χωριού, τι εννοούμε. Κάθε χωριό δεν είχε κάποιον ο οποίος είχε το ακαταλόγιστο λόγο του ότι ήταν λίγο τρελός, οπότε ναι, έλεγε τις αλήθειες. Τι τους πείραζε, άμα ο τρελός του χωριού απλά έκανε τρέλες, ας πούμε, και μορφασμούς, θα γελάγανε μαζί του. Όταν όμως αυτός ο τρελός του χωριού μιλάει και λέει πράγματα που δεν πρέπει να υποθούν, τότε τους πειράζει. Να σου πω, έδειξα σου τη διπλωματική μου εργασία που έκανα πάνω στο έργο του Οσίου Σημεών του Διαχριστών Σαλού. Είναι του Σημεώνος. Κανονικά είναι Σημεώνος, ναι. Δεν πειράζει όμως. Του Διαχριστών Σαλού, ο οποίος τι έκανε μάνα μου τούτο, στούσε στην Αίγυπτο. Επήγαινε την ώρα τη θεία λειτουργία, ανέβαινε στο γυναικονίτη, έπαιρνε κάτι καρύδια και τα ρίχνανε επιλεκτικά πάνω στα κεφάλια των υποκριτών την ώρα τη θεία λειτουργία. Μεταξύ άλλων, ήταν και στη Λίτη που ανέβαινε μέσα στο στήλο. Ναι, ξέρω. Ναι. Και η διπλωματική μου στο πανεπιστήμιο, επειδή μου στο τομέα κλινική και κοινωνική ψυχολογία, του είχαμε ενό εξειδίκευση στη ψυχοθεραπεία, αντιγνωστική συμπεριφορική θεραπεία, η διπλωματική μου ήταν τα κοινά στο έργο του Αγίου Σημεών, του Διαχριστό Σαλού, ο οποίος ήταν τρελός για τον Χριστό. Ναι. Και στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, είχε πολλά κοινά, οι διδασκαλίες του, το έργο του. Ποιος την κατάλαβε την εργασία σου? Πώς ήταν ο εμέσης.
Εμέσης που ήταν. Την κατάλαβε. Ο Σιούς Σίμιον, εμέσης, δεν θυμάμαι το όνομα του τώρα. Έκαμε της έναν καθηγητή, τον Περαχτάρη, ο οποίος ήταν άθεος αριστερός εναντίον της Εκκλησίας. Είπε μου, Πετρίδου, κάμνεις το επίτηδες και βάλε μου 7. Και έκαμε το μαζί με μια συμφοιτήτρια μου, τη Μαρία Ντιδανδάκη, η οποία έκαμε ανάλογη μελέτη πάνω στο έργο του Αγίου Ιωάννη της Κλιμάκος. Οι επαναστάσεις της στο 4ο έτος. Με την κοιλιά στο στόμα. Ο ίδιος καθηγητής είδε και τι, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακας. Ναι. Πω, λες να έπαθε και τίποτα. Έπαθε κοκοπλόκο ο άνθρωπος. Ναι. Έχω την εργασία, έχω την τσοχυρόγραφη, έχω την δαχτυλογραφημένη. Έχω την. Ναι, μου την έδειξε. Ναι. Τώρα ξέχασε το όνομα του. Άγιος Σιμεών ο Εμέσης, ο Διαχριστός Σαλός, νομίζω. Που τον καιρό Τζίνο έχει 28 χρόνια, 27 χρόνια. Anyhow. Anyways. Οφείλω να ομολογήσω όμως ότι το θέμα που διάλεξε ήταν ευρηματικό πολύ. Θα σου πω γιατί. Επειδή τούτα διάβαζα εγώ τότε. Τους Αγίους, τα πατερικά, τα αυτά. Οπότε λέω γιατί να μην συνδυάσω την ψυχαγωγία μου με τη δουλειά μου. Το τεχνό μετά το ωφελή μου. Σωστό. Οπότε προτίμησα να δουλέψω πάνω. Προτίμησα να πάρεις το 7 αντί για το 9, αλλά τουλάχιστον το ευχαριστήκες. Και δεκάρι δεν μπορούσα να πάρω αν ήθελα. Και όμως με το 7 μπαλέ, τερμάτισα πρώτη στη χρονιά μου. Κάθε χρόνο μου πρώτη στη χρονιά μου. Αφού σου βάλε ο άθεος κομμουνιστής 7 είναι 10. Είναι κανονικό 10. Εντάξει, θόρυ με μπαραχτάρι. Είσαι πολύ χαζόν μπαραχτάρι. Θόρυ με τζαλί μου Πετρίδου. Σοβαρολογείς, ναι, σοβαρολόγω. Εν τω μεταξύ, τότε ήμουν εγγύος στο Λάζαρο και ήταν και η γυναίκα του Περαχτάρη εγγύος στο πρώτο της παιδί. Δεν είναι πολιτική τοποθέτηση αυτά. Όχι ρε, εντάξει, ο άνθρωπος ήταν εντελώς εναντίον της Εκκλησίας. Ο Περαχτάρης, για να καταλάβεις, ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές που ευγάζαν τους ανθρώπους με ψυχιατρικές διαταραχές από τα ψυχιατρία και ήταν είχε πρωτοσταζήτηση στη Λέρο για την αποειδηματοποίηση. Ναι. Και, αλλά φυσικά εγώ δεν έπαιρνα στη Λέρο γιατί ήταν να μαρτίζω αν έπαιρνα στη Λέρο. Ήταν μειχτές οι κατασκηνώσεις στα κάμπινγκ των φοιτητών για μένα. Για τον ίδιο λόγο που δεν έπαιρνα εκπαιδευτώ και στην απεξάρτηση. Γιατί πάλι ήταν να τα μειχτά και εγώ ήμουν της Εκκλησίας. Τέλος πάντων, τότε δεν ήμουν τρελή του χωριού, ήμουν τρελή του πανεπιστημίου. Εντάξει. Πάντα για κάποιον οι τρελοί ήμασταν, μη στεναχωριέσαι. Να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ τον τίτλο τιμής να είμαι τρελός του χωριού. Κι εγώ εκεί που ήμουνα, εκεί που δούλευα, πολλές φορές με είχαν πει το τρελό του χωριού και το απολάμβανα. Δηλαδή, έχει κάποια περιβάλλοντα στο οποίο εν τίτλος τιμής να με ταιριάζεις. Ναι, γιατί έχουν έντονα στερεότυπα. Και γιατί είναι ναρκισιστικά περιβάλλοντα. Έγραψε μου μια κοπέλα πρόσφατα. Μου θέκλε, υπάρχουν ναρκισιστικές οικογένειες. Και μου κλικ το πράγμα. Κλικ ότι ναι, υπάρχουν ναρκισιστικές οικογένειες. Ο πατέρας, η μητέρα και τα χρυσά παιδιά είναι ναρκισιστές. Και υπάρχει και ένα παιδί. Το scapegoat, το μαύρο μπορεί να επίσης υπάρχουν μερικές οικογένειες τώρα που μπορεί να έχουν και πολλά παιδιά και να είναι όλοι ναρκισιστές. Ναι. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητα σε μια ναρκισιστική οικογένεια να υπάρχει το scapegoat που να γίνει, το μαύρο πρόβατο το οποίο να γίνει και ο τρελός του χωριού. Μπορεί το μαύρο πρόβατο σε μια ναρκισιστική οικογένεια να μετεξελιχθεί σε έναν εξαιρετική ολκή. Ακριβώς ναρκισσόν, ευάλωτο ναρκισσιστή, ο οποίος να, και με διάφορα δραματικά στοιχεία να καταβασανίζει άλλους ανθρώπους μετά. Οπότε το γεγονός ότι υπάρχουν ναρκισσιστικές οικογένειες είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το ξέρουμε. Γιατί αν όλο το σύστημα είναι ναρκισσιστικό, δεν μπορείς να βρεις από πουθενά κατανόηση και ουσιαστική σύνδεση μέσα σε εκείνη την οικογένεια. Δηλαδή μπορεί να έχει γεννηθεί ένας από εμάς, ή πολλοί από εμάς που είμαστε εδώ στο κανάλι, σε μια οικογένεια στην οποία απαξάπαντες οι υπόλοιποι είναι ναρκισσιστές. Ο καθένας με τον δικό του τύπο, άλλος μεγαλομανής, άλλος ευάλωτος, άλλος κοινοτικός, άλλος εκδικητικός. Αλλά είναι όλοι ναρκισσιστές. Και τα επτάμενα πυθίκια είναι τσιβάλωτοι ναρκισσιστές. Και ξέρεις τι νομίζω ότι γίνεται τελικά. Οι ναρκισσιστές δεν τα χαλάνε ποτέ μεταξύ τους. Όχι. Κόλος και βρακή. Μην τυχόν και ρίξουν ο ένας τον άλλον. Καμαρατερή. Ομερτά. Κόλος και βρακή. Ναι. Εγώ να σου πω ότι έχω αποφασίσει ότι όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου. Όταν υπάρχει πόλεμος και ένα μαύρο πρόβατο το οποίο
αποστασιοποιείται από μια ναρκισιστική οικογένεια, ανοίγει πόλεμο. Εντάξει, αυτή καθ' αυτή η πράξη του no contact σημαίνει πόλεμο. Ναι, ναι, this means war. This means war. Που τη στιγμή που βρίσκομαι σε πόλεμο, όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου. Γιατί έρχεται να με δει, να μου μιλήσει, να ρωτήσει πώς είμαι, για να μεταφέρει πληροφορίες στην άλλη πλευρά. Και είτε να μου μεταφέρει με έναν πληροφορίες από την άλλη πλευρά για να με κάνει να κιστήσω, να πικαριστώ, ή επιδεικτικά να μου λέει μη με ρωτήσεις τι κάνουν αυτοί και αυτοί που είσαι no contact. Άρα, τι κάνει, τους προστατεύει από μένα. Άρα, όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου και οι αποστάκηδες πυθίκια είναι. Και να πιστέψω εγώ ότι κρατούν ίσες αποστάσεις με όλους. Άμα πας στη μια πλευρά και λένε μη μιλήσεις για αυτό το πρόσωπο με το οποίο είσαι no contact, μη ρωτήσεις κάτι. Να πιστέψω ότι πάει και λέγει στην άλλη πλευρά μη μιλήσεις και μη ρωτήσεις. Είναι κόλος και βρακή. Νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση, αλλά πολύ μικρή. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Είναι μάχη το να πάει no contact με ένα ναρκισιστικό σύστημα. Είναι μάχη. Και όποιος από το ναρκισιστικό σύστημα δεν είναι με το μέρος σου, είναι εναντίον σου. Και προσοχή. Και τα υπτάμενα πυθίκια και τηλέφωνο θα σε πάρουν και στο Messenger θα σου αφήσουν μηνύματα και θα σου κάνουν και απρόσκλητες επισκέψεις. Και γενικότερα θα ενδιαφερθούν για τον καλό σου, αλλά θα συγκρατήσουν και σε μία απόσταση. Μην τυχόν και ρωτήσεις να μάθεις κάτι για τους εχθρούς σου, με τους οποίους εχθρούς σου συντρώγουν. Συνευρίσκονται, ενώ κοινωνικά, οικογενειακά κτλ. Και είναι πρώτοι στον χρόνο, πρώτοι και καλύτεροι, πρώτοι τραπεζιμπίστασοι ότι πάρτι την έχουν εχθροί σου, αλλά κρατάω ίσες αποστάσεις. Δεν πειράζει, εμείς απολαμβάνουμε την τρέλα του χωριού, την ταμπέλα του τρελού του χωριού. Θα σου πω κάτι, ναι. Θυμούμαι, when I was trying to fit in, όταν προσπαθούσα να ταιριάξω. Είπα σου ότι ο γάμος μου το 2018 είχε γίνει με αυτόν τον σκοπό. Για να ταιριάξεις με τα στερεότυπα. Ναι, ναι. Και το ναρκισιστικό σύστημα με αποδέχτηκε πίσω στις αγκάλες του, θριαμβικά. Το next level. Δηλαδή, εκείνη η περίοδος που ήταν η δεύτερη περίοδος κατάφορης κακοποίησης μου. Η πρώτη, είπαμε, ξεκίνησε το 96. Εκείνη την περίοδο με δέχθηκα στις αγκάλες τους. Γιατί έγινα μια τίμια γυναίκα. Παντρεμένη στην Εκκλησία Άντζολας. Τακτοποιημένη. Υπανδρυγινή. Υπανδρυ. Υπανδρεύτηκες. Ήμουν υπανδρυγινή. Τέλος πάντων, από το 2018 μέχρι το 2020 που τέλειωσε εκείνος ο γάμος, ήμουν από το 16 με εκείνον τον άνθρωπο, αλλά από το 18 που έγινε ο γάμος, είπαμε ότι έγινα elevated. Έγινα αποδεχτή στο σύστημα. Πήγες next level. Αγάπη μου, ήταν τα χειρότερα χρόνια της ζωής μου. Κάτι γιορτές, κάτι σαββατιάτικα τραπέζια, κάτι κυριακάτικα τραπέζια, ήταν θάνατος. Ήταν, τι να σου πω, η μεγαλύτερη τιμωρία. Δεν θέλω να το ξαναζήσω ποτέ τούτο το πράγμα. Γιατί... να γίνομαι αποδεκτή σε ένα ναρκισιστικό σύστημα λόγω του ότι είμαι με έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει μου συνεχώς bullying μέσα στο σπίτι και να παραβρίσκομαι σε οικογενειακά τραπέζια στο οποίο κάνουν μου nagging και bullying όλοι που γυρώ. Γιατί τι έκαμε, πια και έβαλα τον εαυτό μου μες τη φωλιά του λύκου. Κατάλαβα. Τι έκαμε. Επία που μόνιμος πρόβατον επισφαγή. Γεια σας, ήρθα, φάτε με. Και αποκτήσαν πάνω μου δυνάμεις, παραπάνω από εσείς είχαν πριν. Και στις δύο περιπτώσεις, και στους δύο προηγούμενους γάμους, που τη μια ναι συμπαθούσαν τον άντρα, που την άλλη γίνονταν κόλλο τσεβρακή με τον άντρα για να με ελέγχουν καλύτερα. Αρρώστια. Α, αποκλείεται. Ήταν ένα υγιές σύστημα και εγώ με τρελή του χωριού. Εσένα πώς σου φάνηκε το γεγονός ότι όταν γνώρισα το δικό σου σύστημα δεν ασχολήθηκα. Σου καμπέρε εντύπωση ότι δεν ασχολήθηκα. Ούτε εγώ ήθελα να ασχοληθώ, αλλά με βοήθησαν τελικά να μην ασχοληθώ ποτέ. Να το κόψω εντελώς δηλαδή. Πρόσεξες όμως ότι εγώ δεν ασχολήθηκα, δεν τσιμπούσα καθόλου. Ήμουν grey rock. Ποιο grey rock πεθαίνεις. Ναι, το πρόσεξα. Ποιο γκρίζος... γκρίζος από βράχο δεν έχει. Εντελώς χαζή και ανόητη. Έπαιζα τη χαζή. Έπαιζα τη, δηλαδή δεν εδιούσα καθόλου feedback, τίποτε ανατροφοδότηση. Ήμουν... μόνον έπρεπε μετά να δω τι μου να κάνω με την υγεία μου που καταστροφόταν, που χαλούσε η υγεία μου, αλλά κάνε ένα reaction, καμιά αντίδραση.
Νομίζω ότι τα ναρκισιστικά συστήματα, όταν είσαι έτσι, προσπαθούν να σε προκαλέσουν, το πάνε ακόμα πιο πέρα. Ενέρμα μου. Α, επειδή ήμουν γκρίζος βραχός. Ναι, ναι. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Όχι, είναι έτσι, είναι έτσι. Επειδή ακριβώς εγώ ήμουν γκρίζος βράχος, δεν τα βάλαμε με έναν. Έβαλαν τα με σέναν, έβαλαν τα με το μωρό, δεν τα βάλαμε με έναν. Αν πρόσεξες, δεν τα βάλαμε μαζί μου. Έβαλαν τα με το μωρό και με σένα. Καταλαβες. Ναι. Εν είχαν λόγο να τα βάλουν μαζί μου. Επειδή δεν έκανα τίποτε, δεν είπα τίποτε. Πόντος ούτε έκανα, ούτε είπα τίποτε. Μπορεί να τους ενοχλεί το ότι είσαι cool, ρε παιδί μου, και να τα βάλουν παραπάνω με το δικό τους. Ή με εκείνον πάνω στον οποίο νιώθουν ότι έχουν δύναμη. Εντάξει, αλλά είναι και αυτό έμεση προσέγγιση. Ναι, αλλά τούτο όμως είναι ένα απελευθερωτικό. Και συμφέρον. Δηλαδή, συμφέρει μας το όμως είναι βίγη. Δηλαδή, όταν οι ναρκισσιστές αυτοψεκάζονται με λουμινό και γίνουν στην επιφάνεια, δεν μας συμφέρει. Ναι, μας συμφέρει. Είναι αυτό, τέλεια φάση. Αυτό είπα ότι έγινε κιόλας. Το οποίο ήταν προς όφελος μας. Ναι. Εγώ, λόγος που δεν έκανα τίποτα ήταν γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλη για να ασχολούμαι με ναρκισσιστικές οικογένειες άλλων. Κάνει. Φτάνει, ναι. Έκανε. Δηλαδή, πιάνω κόντακ με δική μου ναρκισσιστική οικογένεια, θα ασχολούμαι με ναρκισσιστικές οικογένειες άλλων. Κάνει. Και ήμουν σίγουρη ότι αν ήσουν αξιόλογος άνθρωπος, θα το έβλεπες. Γιατί είχαμε συζητήσει στην αρχή, θυμάσαι. Όταν σου είπα ότι εγώ με no contact, είπες μου, εγώ με low contact. Και λέω, λοιπόν, εντάξει, δική σου η ζωή, δική σου η απόφαση, δική σου η οικογένεια, ό,τι θέλεις κάνεις. Είπα σου τους λόγους για τους οποίους εγώ ήμουν no contact. Είπες μου, για μένα δεν ισχύουν αυτοί οι λόγοι. Όταν είδες στην πράξη ότι παρά ισχύουν, εφάρμοσες το μόνο σου. Θυμάσαι ποιος το κινητό μου και μπλόκαρες άτομα από το κινητό. Εν τω μεταξύ, όλοι νομίζουν ότι εγώ σε έβαλα να πάει στο contact, ενώ εσύ έπιασες το κινητό μου και μπλοκάρες. Αυτά που λες, κύριε τρελέ. Πελάρα. Τώρα πεις κύριε τρελή τώρα. Κύριε πελέ. Είμαστε τρελοί, πελός και πελή. Είδες ότι έχει και underground parking να βερκόμαστε τόσο καιρό. Όχι, πού είναι αυτό, δεν το έχω δει. Από κάτω. Και πού μπαίνεις. Θες να πάμε πρώτα στο Lidl και μετά να έρθω στο Lidl το underground. Όχι, στο Lidl έχουμε τα λιγότερα. Δεν πήγαινε που γυρώ. Πού. Μπροστά πας στο underground. Να βγω πάλι έξω. Mm-hmm. Θέλεις να δώσεις ένα τελικό μήνυμα για τους τρελούς του χωριού και της πόλης. Μην ανησυχείτε αν είστε οι τρελοί του χωριού. Κάτι θα πηγαίνει καλά. Κάτι καλό κάνετε. Κάτι καλό κάνετε.